Και έφυγε. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, εντάξει, τον λένε. Ναι. Θεοδωρόπουλος. Ο Τάσος Θεοδωρόπουλος, ναι. Τάσος. Θεοδωρόπουλος. Θεοδωρόπουλος. Τα πήρε πίσω, σου ζήτησε συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο Κωστόπουλος. Mm. Ψιλομαζεύτηκε. Ναι, εντάξει. Το κάτι. Δηλαδή. Υπάρχουν και άλλοι που συνεχίζουν. Υπάρχουν και άλλοι που κρατάνε. Δεν διαβάζει γενικά. Δεν λέω να κοιτά κάθε μέρα τι κάνουμε ο Γιώργος και εγώ και γενικά τα πρωινά. Αλλά υπάρχει ένα οργανωμένο, θα έλεγα, παιχνίδι που χτυπάει όταν είμαστε εμείς από πάνω, που είμαστε τις περισσότερες φορές. Εντέχνως το περνάνε αλλιώς. Το υποβαθμίζει. Ναι, εντελώς. Δεν το αναφέρουν καθόλου. Όταν είναι ο Γιώργος Κηφή, τίτλους, το διατυμπανίζουν. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, δεν μιλάω μόνο για τα νούμερα. Μιλάω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε συγκεκριμένα site που καθημερινά γράφουν συγκεκριμένα πράγματα που χτυπάνε την εκπομπή για οποιοδήποτε λόγο. Και όχι στα μεγάλα καταξιωμένα sites. Γιατί σε μεγάλα. Αυτό και πολλές φορές είναι και άνθρωποι που βλέπουμε να είναι και στην άλλη εκπομπή. Δηλαδή θέλω να πω, δεν κρατάνε και τα προσχήματα. Δηλαδή έχω εντολή για κάποιο λόγο να χτυπήσω το Μέγκα με μία παράδειγμα. Ναι. Δεν εμφανίζομαι στην απέναντι εκπομπή. Δηλαδή θέλω να πω κάθε τόσο. Ναι. Εμείς έχουμε τη Χριστίνα Πολίτη, η οποία έχει ένα site, το Κοσμοπολίτη, το οποίο εντάξει, παίρνει πολλοί κόσμος και ενημερώνεται. Ναι. Δεν έχω διαβάσει κριτική κακή. Δεν ούτε καν στο κριτική, Λιάγκα, ας πούμε, στο Λιάγκα και σε Σκορδά. Ναι. Δηλαδή, όχι ότι κρατάει τα προσχήματα, δεν ασχολείται. Δηλαδή, το site είναι για άλλο λόγο, έτσι. Ναι. Μπαίνει ο κόσμος να χαλαρώσει, να ενημερωθεί, να. Δεν είναι και καλά να βγάζουμε χολή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν συστηματικά. Κάθε μέρα σχεδόν. Ναι. Και άνθρωποι, να σου πω και το άλλο, που αναιρούν, όπως και ο Τάσος Θεοδωρόπουλος, με την στάση του σε αυτή, όλα αυτά που έχουν γράψει πριν για μένα, μιλάμε για ύμνους. Δηλαδή, αν πάει κανείς πιο πίσω στο ίδιο site, θα δει ύμνους για το ταλέντο μου, για την εξυπνάδα μου, την ευφυΐα μου, τις ατάκες μου. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι αναιρούνται και εκεί κάπως με πιάνει το. Όχι, πώς να το πω. Δεν είναι παράπονο, τους λυπάμαι δηλαδή. Γιατί λέω, δεν μπορείς να πιστεύεις για έναν άνθρωπο κάποια πράγματα και μέσα σε μια νύχτα να αλλάξεις και να λες τα ακριβώς αντίθετα. Και δεν το πας λαου-λαου. Να πεις, εντάξει, σε κανένα δύο μήνες, τρεις, δώστε μου το περιθώριο. Να γυρίσω σιγά σιγά, ρώτα. Μέσα σε μια νύχτα αλλάζουν τελείως και ρίχνουν χολή.